ξεκινάμε ξεκινάμε τον κύριο Χριστίδη. Θέλω να τοποθετήσω στο θέμα αυτό. Πληθωρισμό, μισθή, ε, ακρίβεια, όλα μαζί είναι ένα πακέτο αυτά. Κοίταξε, Βίλιππ νομίζω ότι όποιο ε, θέλει μπορεί να γκουγκλάρει στο διαδίκτυο για να βρει πού βρίσκεται ο πληθυσμό στην Ελλάδα για σχέση με τι χώρε. Κύριε Γκαρσία, να το ξεκαθαρίσουμε ότι εσεί και. λέτε και εσεί. Εγώ καταλαβαίνω. Ο κ. έλεγε για όλο τον χρόνο. Ο κ. Κατσαφάδο έλεγε τρίμηνο ή εξάμηνο. Εντάξει, μην κάνουμε τώρα μια συζήτηση. να μιλάμε τρει όρου για αυτό Κουράζει και τον κόσμο. Αν κόψουμε σε κομμάτια ή ενοποιήσουμε διαφορετικά στοιχεία, βγάζει ο καθένα κάτι το οποίο μπορεί να τον εξυπηρετεί. Εδώ δεν μετράει τι εξυπηρετεί τον καθένα από εμά πολιτικά. Εδώ μετράμε τι ακριβώ συμβαίνει. Το είπατε κι εσεί και, και συμφωνήσαμε νομίζω όλοι στο διάλειμμα και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι στα τρόφιμα. Ε, okay. Που είναι 15-16 χρόνια. Όποιο επισκέπτεται σήμερα ένα ε, σούπερ μάρκετ, μια λαϊκή αγορά, καταλαβαίνει ποια είναι η αύξηση και την καταλαβαίνει ε, με πολύ ακριβώς. πικρό τρόπο στην τσέπη του. Δεύτερον, αυτό το οποίο σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε επίση είναι το τεράστιο ζήτημα των πληστηριασμών. Σε αυτό το ζήτημα, καταλαβαίνω τη μεγάλη κόντρα η οποία έχει αναπτυχθεί όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιο έχει την πραγματική ευθύνη, πότε άνοιξε η πόρτα στα φαντ και τι ακριβώ συνέβη το 2015 και το 2019. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο μιλούσε για συσάχθεια, έκανε δύο νόμου οι οποίοι ήταν ιδιαιτέρω προβληματικοί το και οποίοι... ηλεκτρονικού. Ε... Με το πάτημα ενό κουμπιού ναι, και τα φάντσα. Και, mm -hmm. και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό, το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι. Το ζήτημα είναι ότι επί Νέα Δημοκρατία απελευθερώθηκε. Λένε ότι ήταν λόγω των πιέσεων, λόγω του κοινωνικού. Εντάξει, μα δεν υπάρχει κανένα. Κύριε Φιλμπακόπουλε, τα χρόνια τη κρίση και των μνημονίων δεν υπάρχει κανένα οποίο πήρε αποφάσει επειδή ήθελε να πάρει αποφάσει και οι οποίε ήταν δύσκολε και έβαζαν σε δύσκολη θέση του Έλληνε πολίτε. Όλοι είχαμε δυσκολίε. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι. Αλλά κύριε Χριστίδη, εγώ θυμάμαι τον ε, κύριο Γεωργιάδη. Σωστό. Αφομένα, σωστό. Με εξαίρεση. Ναι, μου παίρνει ναι, 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 <συνά> μην μην οξυνά, μην ναι, ναι Σωστό. Διάσω... σωστό. λοιπόν, δεν είναι ακριβώ. Η... Σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, η ουσία του ζητήματο εδώ λοιπόν είναι ότι ε, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία η οποία με τον νόμο τον οποίο έχει κάνει τον τωρινό Τον λέτε, το τωρινό το... νόμο, αυτό που ισχύει. αυτόν που Περιλαμβάνονται στο νόμο προστα... Περιλαμβάνεται στο νόμο προστασία για περίπου 3.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα. Όσοι είναι εργένιδες και με εισόδημα 600 ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Όσοι έχουν μπει Στου εξωδικαστικού κλπ. είναι κάτω από το 1% σε σχέση με αυτούς οι οποίοι ε, θα έπρεπε να. έχουν λέτε αυτό δει. αύριο. Φέρνουν την καινούργια τροπολογία για, τον εξωδ... για τη βελτίωση του εξοδικαστικού. Τον περιμένουμε λοιπόν να δούμε και θα τοποθετηθούμε πάνω σε αυτό. Mm. Η ουσία λοιπόν του θέματος είναι ότι αντί να τσακωνόμαστε για μια σειρά ζητημάτων. εμείς ξέρετε, μπορούμε να σταθούμε σε αυτό στη μία οχθή και να πούμε ότι εμείς κάναμε ένα νόμο το 3869 του 10 μέσα στις πιο δύσκολε. Το, το νόμο Κατσέλη mm. με κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Τότε λοιπόν κάναμε ένα νόμο, ο οποίο προστάτευσε την πρώτη κατοικία χωρί να έχει βίσμα βουλευτή, χωρί να έχει βίσμα ε, υπουργό, χωρί να έχει βίσμα και μπάρμπα στην κορώνη, εν πάση περιπτώσει, με την απόφαση ενό δικαστή. Σήμερα λοιπόν κάτι τέτοιο πρέπει να ξαναγίνει. Εμεί πήραμε μια πρωτοβουλία και καταθέσαμε μια τροπολογία πριν από ένα χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών. Η Νέα Δημοκρατία δεν παίρνει απόφαση να προστατεύσει την πρώτη κατοικία. Και αυτό είναι και κάτι. Και την απόφαση του, του Πάπου, ναι. Που, αυτό... που προσέξτε, εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια κουβέντα για το πώ ένα κομμάτι τη δικαιοσύνη αποφασίζει με συγκεκριμένε ταχύτητες. Σε 9 ημέρε. Σε 9, 9 ημέρε. Και σε κάποιε άλλε περιπτώσει βλέπουμε ότι φτάνουμε μέχρι και την παραγραφή σε κάποιε υποθέσει που είναι <coughs> προκλητικέ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα της δικαιοσύνης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχουμε αντιμετωπίσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα επειδή άκουσα και την αντιπαράθεση προηγουμένω. Πράγματι, οι πολίτες θα κρίνουν σε εκλογές που έχουμε μπροστά μας διαφορετικά μοντέλα. Αυτά τα μοντέλα, ξέρετε, δεν είναι μόνο θεωρητικά, είναι και πρακτικά μοντέλα. Εφαρμόστηκαν τα τελευταία ε, χρόνια από πολλούς και διάφορους που κυβέρνησαν τον τόπο. Εγώ θέλω να πω ότι ψήφο στο Πασόκ, σημαίνει προστασία της πρώτης κατοικία, έτσι ακριβώς όπως το έκανε. Ψήφο στο Πάσοκ επίση σημαίνει για μια κατηγορία ανθρώπων που επίση αυτή η κυβέρνηση έχει στον εμπεγμό. Αναφέρουμε στου συνταξιούχου. Κατάργηση του νόμου κατρουγκα ιδικά ειδικά σε εκείνε τι ρυθμίσει, οι οποίε έχουν δημιουργήσει όλε αυτέ τις δύσκολες καταστάσεις που άφησαν 900.000 συμπολίτε μας να περιμένουν στον Κισέ των Τραπεζών και στα ATM να πάρουν λεφτά όπως είχε δεσμευτεί ο κύριος Τσακλόγλου και πήγαν στις αρχές της χρονιάς και το Γενάρη και το Φλεβάρη και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ και, και θα δικαίωση. Τους δώσουμε, θα του δώσουν το... Εδώ λοιπόν τι θέλω να σα πω. Το, επίδομα. το λέω λίγο έτσι για να ελαφρύνω λίγο το κλίμα γιατί καταλαβαίνω ότι στη συνέχεια θα ξαναφουντώσουμε. Λοιπόν, ε, όταν το λέγαμε το Γενάρη και το Φλεβάρη, μα κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το πράγμα που λέμε δεν ισχύει και ότι όλοι πήρανε. Όντω. Το Φλεβάρη λοιπόν. Ο κ. Μητσοτάκη, καταλαβαίνοντα ότι αυτό το πράγμα ισχύει και διαμαρτύρονται οι ενώσει των ανακοίνωσε τα 200 ευρώ Επίδομα στου Ναι. που δεν πού είχαν πού. πάρει. Το λέω αυτό για να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ναι.